και αμαρτία. Η Καπερναούμ ήταν μια πόλη που συχνά επισκεπτόταν ο Κύριος και αποτελούσε κέντρο των περιοδιών του. Ήταν γνωστός λοιπόν στους κατοίκους της. Έτσι, όταν έμαθαν μια ημέρα τον ερχομό του και την φιλοξενία του σε ένα σπίτι της πόλεως, πλήθη κόσμου συνέλευσαν εκεί να τον δουν και να τον ακούσουν και να θεραπευτούν. Και ήταν τόση η πολυκοσμία που το σπίτι εκείνο δεν χωρούσε πια άλλους. Καθυστερημένοι έφτασαν μετά από λίγο τέσσερις άνθρωποι που κρατούσαν σε ένα φορείο κάποιον παραλυτικό. Έπρεπε να δουν τον Χριστό πάση θυσία. Είχαν πεποίθηση στην θαυματουργική του χάρη, αγκλόνητη και ο άρρωστος και οι μεταφορείς του. Και ήσαν αποφασιστικοί. Γι' αυτό όταν είδαν πως δεν τους άνοιγαν δρόμο να περάσουν μέσα, παίρνουν μια γρήγορη και γενναία απόφαση να ξεστεγάσουν το σπίτι και από ένα μεγάλο άνοιγμα της σκέπης να κατεβάσουν με σκηνιά τον παραλυτικό μπροστά στα μάτια του Χριστού. Χωρίς να χάσουν καιρό έβαλαν το σχέδιο σε ενέργεια και να ο παραλυτικός βρίσκεται τώρα μέσα στο σπίτι μπροστά στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Ο Κύριος βλέποντας την πίστη των που έδειχναν τόσο πρωτότυπα και έμπρακτα, απευθύνεται στον παραλυτικό και του λέει «Αφέονται οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς δε και οι Φαρισαίοι που ήταν αναμειγμένοι μέσα στους ακροατάς ενοχλήθησαν από το λόγο του Κυρίου και άρχισαν λοιπόν με το νου του να κατακρίνουν τον Κύριο και να τον σχολιάσουν. Και ποιος είναι αυτός που μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες? Ένας μόνο μπορεί, ο Θεός. Γιατί αυτός εξτομίζει τέτοιες βλασφημίες και ο Χριστός που κατάλαβε σαν πανταγνώστης τους διαλογισμούς των είπε «Γιατί σκέπτεστε τέτοια πράγματα? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παραλυτικό, αφαιοντές οι αμαρτίες ή να πω σήκω πάνω και πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα?» Αλλά για να δείτε πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες, λέγει στον παραλυτικό «Σύ που πιστεύεις σε μένα, σε σένα μιλάω. Σήκω και πάρε στον νόμο το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Αυτόματα τα μέλη και οι Ιωαννοί του παραλυτικού δυνάμωσαν. Σηκώθηκε αμέσως, έριξε στην πλάτη το κρεβάτι και μπροστά στα κατάπληκτα μάτια όλων έφυγε δοξάζοντας το όνομα του Θεού. Ο Θεάνθρωπος, Κύριος Ιησούς, είναι η πηγή της χάριτος, η οποία εκδηλώνεται και σκορπίζεται στον ουρανό και τη γη, αδελφοί μου. Στα ορατά και αόρατα κτίσματά του με ποικιλία τρόπων και μορφών. Εδώ, στον παραλυτικό, η χάρη του Χριστού είναι πρώτον συγχωρητική και δεύτερον θεραπευτική. Όσο μεγαλύτερη αξία έχει η ψυχή από το σώμα, τόσο αξιολογότερη είναι η συγχώρεση των αμαρτιών μας και η κάθαρση από την θεραπεία μιας ορισμένης ασθενείας που ίσως μας ταλαιπωρεί. Ο Χριστός, τέλειος Θεός όν, τελείαν εδόρισε την χάρη του Αγίου Πνεύματος τους βαπτιζομένους. Δεν λαμβάνει από εμάς προσθήκη. Αν κάτι προσφέρουμε, αναγεννημένοι εν αυτό και τούτο ήδη από αυτόν και εξ αυτού ήτο κρυμμένο μέσα μας. Ας παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, τον Κύριο με τις πρεσβείες του Αγίου Γρηγορίου του Παναμά, του Κύρικος της Χάριτος που εορτάζουμε σήμερα, να στέλνει την καθαρτική του χάρη, να καθαρίζει τον εσπυλωμένο ναό της υπάρξεώς μας, να πλένει τη στολή της ψυχής, να θεραπεύει τα τραύματά της και να τη λυτρώνει από την πνευματική παράλυση,
που φέρνουν τα πάθη μας, να μας φωτίσει με το φως της προσευχής και να μας θεοποιεί. Της μετανοίας άνοιξον η πύλα σωδότα, ορθίζει γάρ το πνεύμα μου προς λαό των Αγιών σου, να ορφέρω του σώματος όλων εσπυλωμένων, αλλά ως εκτήρμον κάθαμον, έσπραγμα σου ελέη. Αμήν.